Ο πόλεμο στην Ουκρανία τροφοδότησε φόβου στι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη για πιθανή ρωσική επίθεση πέρα από τα σύνορά του μια κατάσταση που οθεί διάφορε κυβερνήσει να προτείνουν επανεξοπλισμό και εξυγχρονισμό των πολεμικών αεροποριών τους. Μια τέτοια περίπτωση είναι τη Τσεχίας, η οποία ανακοίνωσε ότι θέλει να αντικαταστήσει τα σουηδικά μαχητικά JAS 39 Gripen με συνολικά 24 μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς F-35. Η Ελλάδα επίσης ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει το μαχητικό αεροσκάφος της Lockheed Martin στον στόλο της. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη ότι έχει ξεκινήσει επαφές με τις ΗΠΑ για την απόκτηση 20 συν 20 μονάδων F-35 παρά το γεγονός ότι η Αθήνα έχει αγοράσει γαλλικά μαχητικά ραφάλα από πέρυσι. Αλλά αν υπάρχει μια χώρα που εκμεταλλεύεται την αγορά αυτού που θεωρείται το πιο ακριβό μαχητικό στην ιστορία, αυτό είναι το Ισραήλ. Στην πραγματικότητα, μπορεί να υποθεί ότι είναι το μόνο κράτο στον κόσμο που έχει χρησιμοποιήσει αυτό το αεροσκάφο 5ης γενιά σε μάχη, το οποίο από τι μεγαλύτερε αρετέ του είναι το stealth, το οποίο το επιτρέπει να περνά απαρατήρητο από του πυράβλου S300 του Ιράν. Στην πραγματικότητα, το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει αυτό το μαχητικό στέλθ σε δύο περιπτώσει σε πολεμικέ ενέργειε. Και στι δύο ήταν εναντίον στόχων του Ιράν, του μεγάλου εχθρού του Ισραηλινού έθνου. Το Ισραήλ είναι επίση η μόνη χώρα στον κόσμο που κατάφερε να προσαρμόσει το διάσημο αμερικανικό μαχητικό, ενσωματώνοντα ένα μοντέλο που προορίζεται για το κέντρο δοκιμών πτήση στην αεροπορική βάση Τελνόφ, εξοπλισμένο με αρχιτεκτονική ανοιχτού λογισμικού που δεν διαθέτει καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Αυτή η Ισραηλινή έκδοση του μαχητικού ονομάζεται F-35I-ADIR. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του F-35 είναι η ικανότητά του να συλλέγει πληροφορίε σε πραγματικό χρόνο στο πεδίο τη μάχη και να χρησιμοποιεί αυτέ τι πληροφορίε. Στο Ισραήλ έχει επιτραπεί να δημιουργήσει μια εφαρμογή που λειτουργεί πάνω από την αρχιτεκτονική πληροφοριών τη Lockheed C4. Αυτή η εφαρμογή χρησιμοποιεί δεδομένα που συλλέγονται από το F-35 και άλλου κόμβου του δικτύου όπω F-15 και F-16 που λειτουργούν σε συνδυασμό με την Ισραηλινή σε C4. Όλα τα F-35 είναι εξοπλισμένα με τη σουίτα AN ASQ-239 Electronic Warfare τη BAE Systems, η οποία προσφέρει επιθετικέ και αμυντικέ επιλογέ για τον πιλότο και το αεροσκάφο, για την αντιμετώπιση των τρεχουσών και των αναδυόμενων απειλών, ενώ βοηθά στον εντοπισμό, την παρακολούθηση, ανάλυση και απάντηση σε απειλέ. Ουσιαστικά το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου τη BAE Επιτρέπει στο F-35 να σταματήσει το ραντάρ του εχθρού και να νικήσει τα αντίπαλα αεροσκάφη και του πυράβλου του. Η Lockheed επέτρεψε στο Ισραήλ να τροποποιήσει το τυπικό κοστούμι BAE Electronic Warfare με το δικό του Ισραηλινό σύστημα. Ένα από τα συστήματα όπλων που χρησιμοποιεί το Ισραήλ με την πλατφόρμα F-35 είναι η οικογένεια των kit καθοδήγηση Spice. Το Spice Kit μπορεί να εξοπλιστεί σε μια ποικιλία πυρομαχικών για να βελτιώσει την ακρίβειά του μέσω ηλεκτροοπτικών ή μέσω ενό συστήματο Manning Loop, στο οποίο. Ένα επί του αξιωματικό μπορεί να καθοδηγήσει τα βλήματα σε έναν στόχο με πολύ υψηλή ακρίβεια. Συνήθω τα αεροσκάφη μπορούν να αυξήσουν την εμβέλεια τη πτήση με απορριπτώμενε εξωτερικέ δεξαμενέ οι οποίε είναι προσαρτημένε σε σταθερά σημεία φορή. Κάτω από τα φτερά ή την άτρακτο ενό αεροσκάφου. Οι απορριπτώμενε δεξαμενέ επηρεάζουν αρνητικά το χαρακτηριστικό αορατότητα ενό αεροσκάφου, επειδή χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία του κινητήρα και όχι για να νικήσουν το ραντάρ, αν και μπορούν να απορριφθούν όταν είναι άδειε. Εάν το Ισραήλ θα μπορούσε θεωρητικά να εγκαταστήσει δεξαμενέ καυσίμων που όχι μόνο αυξάνουν την εμβέλεια πτήση του F-35, αλλά επίση επηρεάζουν ελάχιστα την αορατότητα του Lightning 2, τα F35i τους θα είναι από τα πιο θανατηφόρα στον κόσμο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.